Το κίτρινο ήταν σήμερα το επίπεδο επικινδυνότητας λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που παρατηρήθηκαν κυρίως στο εσωτερικό. Το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε προειδοποιητική ανακοίνωση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που αναμένεται να παρατηρηθεί και τα επόμενα 2-24 ώρα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα, 2.30 το μεσημέρι, είναι γύρω στους 40,5 βαθμούς στην Αθαλάσσα, όπως επίσης παρουσιάζεται και καύσωνας. Επίσης να αναφέρουμε ότι απόψε υπάρχει πάλι προειδοποίηση με επίπεδο επικινδυνότητας κίτρινο, στην οποία αναφέρεται ότι η ελάχιστη θερμοκρασία αναμένεται γύρω στους 25 βαθμούς στα δυτικά παράλια. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της αύξησης του αριθμού των παραθεριστών σε αγροτικές και δασικές περιοχές, είναι αυξημένος και ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιών. Γι' αυτό, Τμήμα Δασών και Πυροσβεστικοί έχουν τεθεί σε επιφυλακή για σκοπούς πρόληψης και άμεσης αντιμετώπισης ανεπιθύμητων περιστατικών. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκεται σε ετοιμότητα και επιφυλακή για να αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε ενδεχόμενο έναξης πυρκαγιάς. Έχουμε επαντρώσει όλους τους πυροσβεστικούς σταθμούς, τους αγροτικούς πυροσβεστικούς σταθμούς. Έχουμε μειώσει το χρόνο ανταπόκρισης σε οποιοδήποτε σημείο. Τμήμα Δασών και Πυροσβεστικοί καλούν τον κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις διακινήσεις και ασχολίες του στην ύπαιθρο και προτρέπουν όσους κάνουν διακοπές σε εκδρομικούς χώρους να χρησιμοποιούν μόνο τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους για το άναμα φωτιάς. Σε κατάσταση ετοιμότητας βρίσκονται επίσης οι ιατρικές υπηρεσίες αλλά και οι δήμοι και οι κοινότητες. Στόχος να παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια σε ηλικιωμένα άτομα αλλά και σε άτομα με προβλήματα υγείας που δεν διαθέτουν κλιματιστικά. Γι' αυτό και έχουν δοθεί οδηγίες για την συνεχή λειτουργία των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών, ιδιαίτερα κατά τις μέρες όπου επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Στη Λευκωσία, το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο λειτουργεί από τις 7:30 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ενώ στη Λεμεσό, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Σάβα Στούπα, λειτουργούν 2 κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Συνεργαζόμαστε με 2 κέντρα ενηλίκων, είναι το Πατσίχιον Κέντρο Ενηλίκων που λειτουργεί στον χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου και η Εστία Ενηλίκων στην Αγία Φύλλα. Στο Δήμο Λεμεσού υπάρχουν άλλοι 2 χώροι οι οποίοι μπορούν να επιστρατευτούν. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας παρακολουθεί τις προβλέψεις του Τμήματος Μετεωρολογίας και αύριο το πρωί αναμένεται να εκδώσει νέα προειδοποιητική ανακοίνωση προς τους εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενους.